Δύο είναι οι επιλογέ που βρίσκονται στο τραπέζι για τον δημοκρατικό συναγερμό εν ώψη τη δεύτερη Κυριακή των προεδρικών εκλογών: Ψήφο κατά βούληση ή στήριξη τη υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η ηγεσία του κόμματο φαίνεται να μην εξετάζει το ενδεχόμενο στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη, αν και υπάρχουν φωνέ και προ αυτή την κατεύθυνση. Ρόλο κλειδί στι εξελίξει έχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο ήδη από χθε βράδυ ανέπτυξε πρωτοβουλίε με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης επιθυμεί την εξέβρεση της κοινής συνισταμένης μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νίκου Χριστοδουλίδη με σκοπό την στήριξη της υποψηφιότητας του τέος Υπουργού Εξωτερικών. Στην πρωινή σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, διάρκεια 2,5 και πλέον ωρών, υπό τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και σύμφωνα με πληροφορίε, συντάχθηκαν με τη θέση για να υπάρξει προσπάθεια συνεννόηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνά Νικολάου και οι Υπουργοί Εργασία Κυριάκο Κούσο και Παιδεία Πρόδρομο Προδρόμου. Υπέρ τη ψήφου καταβούλη συντάχθηκαν οι περισσότεροι από όσου έλαβαν τον λόγο, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη. Κληθεί να σχολιάσει τι πληροφορίε για την θέση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία εν ώψη των αποφάσεων στο ΔΣ, yeah. ενώ εισερχόταν λίγο αργότερα στα γραφεία του κόμματο, ο Αβέροφ Νεοφύτο απάντησε. Μην με ρωτάτε τι είπε ο πρόεδρος, τι είπε ο ΑΒ. Ε, ε, έχουν και ε, ρωτάτε τους ίδιους. <Κι> Εγώ το, <αποθετούμε> για, το <Κι> για το κόμμα μου. <Κι> Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Υπουργοί Υγείας Μιχάλης Κατσουπαντέλα, Μεταφορών Ιάννης Καρούσος, Εσωτερικόνικος Νουρίς και Άμυνα Χαράλαμπος Πετρίδης, καθώς και οι Υφυπουργοί Πρόεδρο και Κοινωνικής Πρόνοιας, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο. Από πλευρά κόμματο, παρόντε ήταν οι τρει αντιπρόεδροι του κόμματο, δηλαδή η πρόεδρο τη Βουλή Ανίτα Δημητρίου, ο ευθύμιο δίπλαρο και ο Γιώργο Γεωργίου, καθώ και το ιστορικό στέλεχο και πρώην ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημητρίου. Κοινή φαίνεται να είναι πάντω η θέση πω σε κάθε περίπτωση ο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση με στελέχη του. Το πολιτικό γραφείο του Δυσί θα συνέλθει αύριο στι 18.00 το απόγευμα για τη λήψη αποφάσεων. Προηγήθηκε το μεσημέρι η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του κόμματο. Προσερχόμενο στην Πιδάρο, ο Αβέροφ Νεοφίτου προέτρεψε να αποφεύγονται οι δημόσιε τοποθετήσει εν ώψη των συλλογικών αποφάσεων, αφήνοντα παράλληλα αιχμέ για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το καλύτερο είναι να αποφεύγονται οποιασδήποτε τοποθετήσει μέχρι τη λήψη τη απόφαση. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τώρα θα, θα, θα ασχοληθούμε με μια δήλωση ενό στελέχου όταν κάποιο πήγε απέναντι από το κόμμα του. Στελέχοι και μέλη του κόμματο με δηλώσει αναρτήσει σε μέσα κοινωνική δικτύωση ήδη έχουν λάβει θέση. Μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχο Πάφου, Φέδωνα Φέδωνο, ο οποίο το πρωί βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του Οδησή στη Λευκοσία και κάλεσε την ηγεσία του κόμματο να στηρίξει την υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στο εκτελεστικό γραφείο έγινε μια πρώτη ανάγνωση του αποτελέσματο και συζητήθηκαν τα αίτια τη εκλογική αποτυχία. Η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, αναβλήθηκε για 24 ώρε και ορίστηκε για αύριο στις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία με σκοπό να δοθεί ο χρόνο για συναντήσει με του δύο δελφίνου του δευτέρου γύρου. Ενημερώνουμε ότι η ανώτατη ηγεσία τη παράταξη είναι έτοιμη να συναντηθεί με οποιονδήποτε από του δύο υποψηφίου, είτε με όποιο κόμμα του στηρίζει, εφόσον αποταθούν επίσημα στο κόμμα. Η πόρτα τη Πινδάρου είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο και όλοι γνωρίζουν που βρίσκεται. Αν και θεωρείται απομακρυσμένο στην αυριανή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του Δυσί, δεν αποκλείεται να δώσει το παρόν του και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία.